Σουάκι μου μηχανάκι, τώρα βρε βρήκες να χαλάσεις. Άντε τι θα πω πάλι στο Μινόταυρο, τι θα πω στο Μινόταυρο. Ωχ, Θωμάν, θα πιάσαμε τώρα τα λεφτά μας, πω πω τι κόσμος είναι αυτή. Συγγνώμη, έχω αρχίσει από τη δουλειά, κύριε. Γιατί σπρώχνετε, κύριε, σας παρακαλώ. Κοίταξε να δεις που πρόκνετε, μάτα. Μάτα, γιατί σπρώχνεις, καλό. Αν εγώ σπρώχνω με τον κατάκα από εκεί. Γιατί σπρώχνετε, κύριε, σας παρακαλώ. Μια μαμή σπρώχνετε, κύριε. Εσύ, δεν τρέπεσαι να κάνεις κολλητήρι στην κοπέλα. Ρε μαντράχαλε, σε σένα το λέω. Τι συμβαίνει, κύριε. Τι συμβαίνει, ρε, έχεις κολλήσει σαυδέλα επάνω. Ποιος εγώ. Αμ' εγώ, εσύ γιατί δεν μιλάς. Τι να πω. Τι να πει, βέβαια το βρήκες αφόρο το κορίτσι και σε μια και το κουτούπωσες, έτσι. Α, τα ξέρα σου, τι θέλει να πάρεις εσύ στο προστάτη. Ναι, ρε, το προστάτη ρίξτε του μάκες, όλοι μαζί. Κατάλαβες το κάθαρμα δηλαδή. Είναι εσύ, ρε κοπέλα μου, γιατί καθόσου να πάλι, ε. Τι θέλετε να κάνω. Τι ήθελε να το βουτύξω από το γιακό να του χώσει μια μπουνιά στη μάπα να του χαλάσει την πρόσωψη. Άκου τι ήθελε να κάνει. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά να γίνονται. Σιγά σιγά έφτασε πρώτος. γιατί αυτός ο συνοστισμός εδώ πέρα. Απεργία, κύριε. Τι απεργία. Τα λεωφορεία. Πάλι. Πάλι, βέβαια. Και εμείς τι περιμένουμε. Τα λεωφορεία των όπλων δυνάμεων. Τα James. Πούντα. Δεν τα βλέπω. Κοίταξε να δεις, κύριε. Ίδια γεύση. Ίδια πάντα, γεύση. Πάντα. Ρε ψηλέ. Βλέπεις τίποτε να έρχεται από εκεί. Κόψε την πλάκατε. Καλά, ντε. Δεν σε έβρισα. Ψηλό σε είπα. Δεν σε είπα ψηλό. Άσε, θα ανέβω μόνος μου εδώ και θα δω. Ανέβα βρεν αυτόπουλο σε με. Κανό. Τον Αυτόπουλο ανέβηκε στο μεσιανό κατάρτι να δει για τον αγέρα μας, να δει για όλα τα άλλα. Τι βλέπεις? Ένα πλοίο! Πλάκα μας κάνεις! Στο βάθος του ορίζοντος η θάλασσα είναι κυματώδης έως τρικυμιώδης. Ενώ εις το Ιόνιον και τας λοιπάς θαλάσσας οι άνεμοι πνέουν ισχυροί ως μέτροι. Σκέφτομαι λοιπόν, άραγε σε αυτό το κλίμα της καλοκαιρίας θα εξακολουθήσει και αύριο ή λόγω των χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων που προήρχονται από το μέτωπο της Λιβύης θα είχαμε κατά τόπους βροχάσεις τα ορεινά. Αλλά τι μας νοιάζει, άλλωστε οι βροχές κάνουν καλό εις τη Γεωργία και μια χώρα ευτυχή όταν οι γεωργοί της ευτυχούν. Μάνα μου! Μάνα μου, τη βλέπω! Τι βλέπεις? Ζώντα! Ρε εσείς, δεν έχετε να κάνετε άλλη δουλειά πρωί-πρωί, μου βγάλατε το μάτι! Α, τώρα που τι! Τώρα εγώ τι θα πω στο αφεντικό μου το Μινόταυρο που έχω αργήσει, τι θα πω! Πολύ μας κότισες! Άμα δεν σ' αρέσει να πάρεις ταξί. Πού το βλέπεις ή κανένα ταξί. Πού, κάνε έτσι να δω. Τίποτα δεν υπάρχει. Τότε πάρε ελικόπτερο. Μας δουλεύεις τώρα, κυρά μου. Κυρά μου, να πεις την αδερφή σου. Τι είπες, μωρή. Μα ηργόλο που μου κάνεις και την μπεμπέκα με τα χίλια πατσουλιά. Τι σου φταίει, μωρή, η αδερφή μου, ε. Τι σου φταίει, μωρή. Ηρέμησε. Τι. Ποιος έβρισε την αδερφή σου. Πώς δεν μου την έβρισε, δεν άκουσε τι είπε. Και καλά που δεν έχω αδελφή. Αν είχα όμως. Αχ, το κεφάλι μου. Ορίστε. Τι πάθατε, κύριε. Με πιάσε ζάλι, έχω πίεση. Έχετε πίεση. Εκεί υπάρχει ένα φαρμακείο. Πάμε να σας την πάρουνε. Σου είπα δεν έχω πιεσόμετρο. Τι νους τα πουλάς, ρε, ε. Γιατί τα κρύβετε. Επειδή είπε η κυβέρνηση ότι θα τα αυξήσει. Περιμένετε να ακριβίνουν για να κατέβετε κάτω στο υπόγειο να τα βγάλετε. Να χαθείτε να χάνεστε. Εσύ να χαθείς και να μην βρεθείς. Έλα εδώ. Φέρε γρήγορα το πιεσόμετρο. Μη σου πάρει ο διάλος όλες τις πελικλίνες εδώ μέσα. Και να τον αφήσω, μωρέ. Δεν μου λες με τι πέφτει η πίεση. Σκόρδο. Με σκόρδο. Σκόρδο έχεις. Σκόρδο. Τι το κάνεις καλέ. Για να στο δώσω να μην πιάσει παιδί. Κρύε. Καραφλή, ασπιρίνη. Ο Στάθης δεν γύρισε ακόμα. Όχι, κύριε Διευθυντά. Και θέλει αύξηση ο τεμπέλαρος. Εταιρεία Πλαστικών ο Μινόταυρος λέγεται, παρακαλώ. Παναγής εδώ. Ναι, μωρέ, ο Παναγίας. Για δώσε μου το Στάθη. Τι, δεν έχει έρθει ακόμα. Πού στο καλό τρέχει πρωί-πρωί. Κάνε στο σαράβαλο. Ρε Μίτσο, πάρε με και μένα μαζί σου, ρε. Που να σε βάλω στο κεφάλι μου. Εξετέσαι, μικρούλι, γίνε άντρας, μικρούλι.
Αυτός πάντα του είναι ρολόι. Έλα ρε Στάθη, γιατί άργησες. Άστα μας ρε συνθέπη, όλα τα στραβά σε μένα συμβάνε σήμερα. Άμα πια, δεν αντέχω. Κοίταξε να τα βαλώσεις. Άσε μας τέτοια καταπίεση να πούμε. Γεια σας. Καλώς την Ελένη. Καλώς το Λενάκι. Μα τι έγινε, γιατί σε απέλησε ο Μηνόταυρος. Καλύτερα να μην στα λέω. Τι έκανε λέει, την απέλησε. Ας το διάλο, γιατί. Άσε, είναι σήμερα ολόκληρο. Ή θα σας αποχαιρετήσω. Ω, δεν θέλεις. Δεν φεύγεις από εδώ εάν δεν μας πεις γιατί σε απέλησε. Ένα, η γνωστή ιστορία. Μου ρίχτηκε. Τι. Και επειδή εγώ αρνήθηκα. Κατάλαβες ο χειροξούρας με 3.60 που της την ήθελε να είχε και υπάλληλο και γκόμενα. Άσε μας μωρά και εσύ Στάθη έτσι να τα πω να ξεζημάνω. Μα δεν σέβεται βρε τη γυναίκα του. Δεν σέβεται τα παιδιά του, τα αφού του, τα εγγονάκια. Δεν τα σέβεται παρά μου και κομμένη ηλίκια. Τι σου μωρέ και σου μωρέ, το ξέρω τώρα μόλις θα βγει θα μου πει. Γιατί άρχισε. Είχανε άδεια τα αυτοκίνητα, λεωφορεία είχαν απεργία και εγώ έκανα μαραθώνιο για να φτάσω εδώ να έρθω στη δουλειά μου και να δουλέψω. Το βλέπω. Με το τσιγαράκι στο χέρι. Το τσιγάρο είναι γούστο μου και καπέλο μου, ρε. Και εμένα γούστο μου και καπέλο μου να σα απολύσω μαζί με δάφτη. Κοίταξε να δεις, απολύει η φόρα δεν μας πήρες κύριε Μηνόταυρε. Έξω. Απολύεσαι κι εσύ. Άσε ρε, απολύω με μόνος μου, δεν μπορώ να με απολύσεις, ρε. Φεύγω, όχι νομίζω ότι θα κάτσω να μου κάνεις ανήθικες προτάσεις όπως έκανες την Ελένη. Δεν είσαι καλά, θα σε φτύνα, βρε. Θα σε φτύνα, αλλά δεν σε φτύνω γιατί μου χρειάζεται το σάλιο μου να κολλάω γραμματώσμα. Έτσι το πιάνω, καλά μου, κάπου σκουντά συνέχεια. Τι σκουντά, τι σκουντά. Άντε να καθίσει κάτσε εδώ πέρα και φτιάχτα μαζί του. Εμπρός! Διαφθορεί ο Μηνόταυρος! Λέγεται παρακαλώ! Τι μπουρδες λες ρε Στάθη! Ναι, εγώ είμαι, ο Παναγίας. Άκουσε ρε Στάθη, ο Μίμης έγραψε ένα νέο τραγούδι στο πιάνο και θέλουμε να μας βάλεις τα λόγια. Βρε ανεπνίξου! Κατάλαβες, δεν φτάνει που απολύθηκα, θέλουν να τους πω και ένα τραγούδι. Σκότωσες, μωρά, αδερφάκι! Τι φταίω εγώ, μωρέ, τι φταίω εγώ, έτσι τα καλά καθούμε να σκάβετε μέσα στη μέση του δρόμου, ε! Κοντζαμλάκος, δεν τον είδες, στραβωμάρα έχεις! Στραβωμάρα έχεις εσύ και όλος το σώο η ΔΕΗ! Μας έχει αλλάξει τα φώτα! Αχ, τα διάλο πια! Πότε η ΔΕΗ, πότε η αποχέτευση, πότε ο ΤΕ, πότε από εδώ, πότε από εκεί, όλο τρύπες κάνετε μέσα στην Αθήνα! Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως δεν σκάβουνε μία και καλή να τελειώνουν. Εκεί που τελειώνει η ΔΕΗ, αρχίζει ο ΤΕ. Εκεί που τελειώνει ο ΤΕ, αρχίζει η αποχέτευση. Εκεί που τελειώνει η αποχέτευση, αρχίζει η εταιρεία υδάτων. Α, μα πια αυτή δεν είναι πόλη! Δεν είναι η Αθήνα! Με τόσους λάκους είναι η Λακωνία! Γιατί δεν παραδέχεσαι πως τη φέραν τα πιτσιρίκια. Είσαι ο τρίτος που πέφτεις. Έλα εδώ, ρε! Μαμά! Έλα εδώ! Ώστε ούφο έβλεπες, έτσι, ε! Να σου δώσω μία κατραπακιά να σου πω εγώ, μπόμπυρα, μπόμπυρα! Βρε μαντράχαλε, δεν τρέπεσαι να τα βάζεις με τα αθώα βρέφη! Ποιο βρέφος και ποιο αθώο, κυρά μου! Αυτός εδώ είναι χούλιγκαν! Άστε να είναι έσως, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία! Τώρα θα δεις! Μαμά! Είδες, η θεία δίκη! Όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού, πέφτει μέσα η μάνα του! Τρέξε να τη βγάλεις!